Σας πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχετε ακούσει και έχετε παρακολουθήσει την πορεία της εξέλιξής του μέσα από τη συχνότητα του 984 στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής. Δηλαδή τον μεγάλο κίνδυνο κατάρρευσης της Κέρα-Λιμανιώτισσας, του Ιερού Ναού της Παναγίας της Κέρα-Λιμανιώτισσας στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας. Ένας ναός κτισμένος το 855, αφιερωμένος στην Παναγία ανάμεσα στο Καλάμι και στον οικισμό Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου. Έχετε δει φωτογραφίες, όποιος δεν έχει δει φωτογραφίες, μέσα από το site του 984, το neakriti.gr, μέσα από το Facebook του ραδιοφώνου και θέλει να επισκεφθεί την περιοχή, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Οι εξελίξεις ήταν καλές και όλη αυτή η αγωνία, η ανησυχία, η ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων έφτασε και έφερε το αναμενόμενο, δηλαδή να χρηματοδοτηθεί το έργο αποκατάστασης του ιστορικού ναού της Κέρα-Λιμανιώτισσας. Μία χρηματοδότηση η οποία υπογράφηκε τις προηγούμενες ημέρες, υπογράφηκε την Παρασκευή. Θα καλημερίσω τόσο τον σημερινό πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Παύλο τον Μπαριτάκη, μέχρι τα χθες δήμαρχος Βιάννου, όπως επίσης θα καλημερίσω και τον εφημέριο της περιοχής, την Ψαρή Φοράδα, τον πατέρα Νικόλο Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους δύο από τον 984, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στο κρατές σας, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα και από μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσω κύριε Μπαριτάκη από εσάς, ναι. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια έφερε και έφερε σε γρήγορους χρόνους το αποτέλεσμα για το οποίο πάλευαν και εσείς ως δημοτική αρχή μέχρι να γίνουν οι εκλογές και να μπείτε στην περιφέρεια, αλλά μέχρι και σήμερα πάλευαν και παλεύουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι φορείς της περιοχής και ο πατέρας Σαν Νικόλαος. Δηλαδή δίνονται χρήματα και ξεκινάνε έργα, ναι. Πράγματι, η κυρία Δουλγεράκη, συντεταγμένη ήταν η προσπάθεια, μαζική προσπάθεια όλων των φορέων, όλων των κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να σωθεί ο ιστορικός αυτός ναός, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση, ας πούμε, πολύ πολύ επικίνδυνη, όπως είχε κριθεί και από τους μηχανικούς. Αφού λοιπόν καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες, τις γραφειοκρατικές, θα έλεγα εγώ, δυσκολίες, αλλά που ήταν και απαραίτητες να γίνουν, οι σχετικές μελέτες, οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε μνημείο που είναι σε αυτή την κατηγορία. Να πούμε ότι προχθές ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, υπέγραψε, ήταν αρρωγός από την πρώτη στιγμή που είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια, υπέγραψε τη χρηματοδότηση προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπάρχει στο ναό και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και του ιστορικού ναού και του περιβάλλοντος χώρου. Και μάλιστα, βάλτε μια ανωτελεία και συνεχίστε από εκεί που σας σταμάτησα κύριε Μπαριτάκη, και να ένα απτό δείγμα αυτού που λέμε πολλές φορές, μαύρε παιδιά δεν είναι εξωγήινο το θέμα της γραφειοκρατίας, δείτε το πώς θα το προχωρήσετε, γιατί από μας δημιουργείτε, έτσι ώστε να γίνουν πράγματα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι εκεί πήγαμε. Συνεχίστε από εκεί που σας άφησα. Ναι. Βεβαίως όλες αυτές οι διαδικασίες προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και βέβαια έπρεπε να υπάρχει η σχετική υπομονή από όλους μας, αλλά και ταυτόχρονα η πίεση, όχι εφησυχασμός. Ήταν αυτό που τονίζαμε από την αρχή, όταν είμαστε κάθε μέρα και θα παρακολουθούμε την πορεία των διαδικασιών αυτών μέχρι ευτυχώς να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως από τώρα και μετά έχουμε πάλι μπροστά μας κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν. Είναι η νομοθεσία, είναι ο νόμος 4412 των δημοσίων έργων, που από τώρα και μετά θα πρέπει να βγει η διακήρυξη, θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Έχει μία διαδικασία, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Που σημαίνει απλά και πρακτικά, για να βγει ο διαγωνισμός και αυτά τα οποία λέτε ότι θα περάσει ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, οχτάμηνο, ένας χρόνος, πόσο? Κοιτάξτε, περίπου και με την εμπειρία που έχω και εγώ από τα δημόσια έργα, είναι ένα διάστημα περίπου 6 με 8 μηνών μέχρι να έχουμε τον εργολάβο. Εμείς θα κοιτάξουμε το συντομότερο δυνατόν. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος, επειδή ξέρω
ποιες είναι οι διαδικασίες και πώς προχωράνε αυτές οι διαδικασίες, μέχρι να έχουμε τον ανάδοχο μέσα στον Ιερό Ναό να ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασης. Αυτά προβλέπονται, αυτά θα κάνουμε. Το μόνο που μπορώ να πω μπορεί δηλαδή είναι... να έρθει και ο επόμενος χειμώνας και να μην είναι έτοιμη η εκκλησία, δηλαδή να μην έχουν απολωθεί οι ζημιές, αυτό λέμε. Και πιο μπροστά θα έχουμε τελειώσει. Είναι αυτές οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπω. Σας λέω ότι πρέπει να ακολουθήσει η προγραμματική σύμβαση με την Ιερά Μητρόπολη, να περάσει συνέχεια από η Οικονομική Επιτροπή, να εγκριθεί ο πρώτος ανάγκης. Φαντάζομαι ότι το τρέχετε, κύριε Μπαριτάκη, έχοντας την εμπειρία, και ότι αυτά δεν θα πάρουν 5 μήνες, θα πάρουν 15 μέρες, ένα μήνα. Εγώ έτσι το οριοθετώ. Συγγνώμη που βάζω εγώ το χρονοδιάγραμμα. Αλλά έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για την περιοχή και την Κεραλιμανιώτισσα και δεν το παζαρεύω. Το ξέρουμε και όλοι μας αγαπούμε τον τόπο. Και όλοι μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι ώστε μετά αφού περάσαμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ήταν πολύ δύσκολο μέχρι να πάρουμε τις εγκρίσεις από την αρχαιολογία, να περάσουμε από το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Έγιναν όλα αυτά, έχουμε μια εγκεκριμένη μελέτη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, βρήκαμε τα χρήματα. Τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού της αποκατάστασης. Όλα με τις τεχνικές υπηρεσίες που θα το κάνει η περιφέρεια, όπως είπαμε, η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Θα δρομολογηθούν. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Στα πόσα χρήματα? Το συνολικό κοστολόγιο είναι 190.000 ευρώ. Ναι. Περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο οι 190.000 ευρώ περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τις εργασίες στο ναό? Είναι και η επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Α, μάλιστα. Είναι όλο και οι εργασίες που θα γίνουν με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και η επίβλεψη για τους αρχαιολόγους που προβλέπεται σε κάθε έργο, άσχετα αν θα απορροφηθεί ή δεν θα απορροφηθεί. Αυτό δεν έχει σημασία. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να έχουμε διασφαλίσει όλα εκείνα που αργότερα να μην συμβεί κάτι που να στραβώσει και να κολλήσει το έργο στην εξέλιξή του. Μάλιστα. Άρα, από πλευράς χρηματοδότησης έχουν διασφαλιστεί όλα εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε. Η μελέτη μας είναι έτοιμη και προχωράμε στις διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσουμε. Και πολύ πολύ γρήγορα. Πατέρα Νικόλαε, τι λέτε και κάτω στην Ψαριφοράδα σήμερα? Εγώ, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στο κρατές, στον κύριο Μπαριτάκη. Εγώ θα σας πω, στο τέλος κάθε λειτουργίας που κάνουμε στην εκκλησία μας, λέμε μια ευχή η οποία λέγεται ο πιστάμβωνο ευχή. Η ευχή λοιπόν λέει ότι το πλήρωμα της εκκλησίας φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που εμπλακήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους της περιοχής εκεί, γιατί είχα πραγματικά τη στήριξή τους και από τους φορείς και από όλους εκεί. Αρκούμε σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος, ο κύριος Πρόεδρος. Τι άλλο να σας πω? Δεν βγαίνουν από την χαρά μου που δρομολογήθηκε αυτό το έργο. Καλά, εντάξει. Το τρέξατε και προσωπικά τώρα και καμιά φορά ευλόγα πρώτα τα γένια σου, δεν είναι και κακό να το λες. Το λέω όμως εγώ που δεν το κάνετε εσείς. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι ποιες δηλαδή? Γιατί την τελευταία φορά που είδα την Κεραλιμανιώτισσα, πραγματικά ήταν πόνος ψυχής, με πατέρα Νικόλαε. Θα φύγει το τσιμεντένιο δάπεδο, θα γίνει με καθαρισμός και αποκατάσταση της εξωτερικής τοχοποιίας? Τι θα γίνει με την πόρτα που ήταν φουσκωμένη και τα υπόλοιπα παράθυρα? Τι θα γίνει με τη στεγάνωση της στέγης, γιατί ακόμα με τον άειλο είναι σκεπασμένη η εκκλησία? Φυσικά και δεν πρόκειται να βγει τον άειλο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο καιρός στη Βιάννο έχει τα χάλια του, περιμένουμε βροχή. Από ό,τι γράφει η μελέτη, και νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στη μελέτη γιατί είναι στη μέση και η αρχαιολογική υπηρεσία, γράφει ότι θα γίνει αποκατάσταση της τυχοποιίας εσωτερικά, θα αναδειχτούν οι αγιογραφίες, θα φύγει το δάπεδο, το τσιμεντένιο από κάτω, θα φύγουν οι παλιοί σοβάδες και το επίχρησμα με τον ασβέστη που είχαν κάνει κατά καιρούς κάποιοι, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι ήταν, τέλος πάντων. Ο εξωτερικός χώρος θα καλυφθεί με πέτρες της περιοχής. Όλα αυτά, ό,τι προβλέπει η μελέτη, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί δεν έχω μπροστά τη μελέτη.
ό,τι προβλέπει η μελέτη. Αρκεί το μνημείο αυτό και ο θαυματουργός ναός να συνεχίσει να στέκει στα πόδια του. Δήμαρχε, νομίζω ότι είναι αυτά τα απαραίτητα τα οποία έπρεπε να γίνουν και περιμένουμε με αγωνία να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες τις οποίες αναφέρατε, να μην φάει όλο το χρόνο δηλαδή η γραφειοκρατία, έτσι ώστε πολύ πιο άμεσα και πριν έχουμε τις επόμενες βροχές της επόμενης χρονιάς να μπορεί να στέκεται η Κερελιμανιώτισσα με ασφάλεια. Αυτό προσπαθούμε όλοι, κυρία Δουγεράκη. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε το νομικό πλαίσιο κατευθείαν από σε 5 μέρες να ξεκινούσαμε. Είναι συγκεκριμένος ο νόμος, η διαδικασία που ακολουθεί. Πιστέψτε με όμως ότι ήδη σήμερα συναντήσω και τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας της ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Φακουκάκη, τον οποίο έχω ήδη ενημερώσει, να ξεκινήσει την διαδικασία που πλέον πάει στα χέρια των μηχανικών μας, προκειμένου να γίνει η σχετική διαχείριση. Εκεί δεν πιστεύω να υπάρχει κανένα θέμα με την Μητρόπολη, με Άρκανο χωρίου Κεφτιανού, ότι γρήγορα θα κινηθούν τα πράγματα. Όχι, κανένα θέμα δεν υπάρχει, προς Θεού δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς είναι η διαδικασία που προβλέπεται ότι πρέπει να έχουμε, επειδή ο ναός είναι στην κυριότητα της ενορίας και γενικότερα στη Μητρόπολη, προβλέπεται μια προγραμματική σύμβαση προκειμένου να μπορούμε εμείς ως περιφέρεια να εκτελέσουμε το έργο. Είναι αυτό που είπαμε, ότι... Όπως κάναμε και με τον Άγιο Μηνά, με τη μελέτη που ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε, έτσι και σε άλλους ναούς που παρεμβαίνει η περιφέρεια, γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Λιμενιώτησα, να πούμε σε όλη την Κρήτη, πολλά ιστορικά μου να σήμερα. Με δικές μας προσπάθειες, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη, συντηρούνται και ανατεκμηώνται. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα, προκειμένου να έχουμε και τον ανάδοχο. Φροντίστε όλοι μαζί να το προχωρήσετε έτσι όπως πρέπει, γιατί όπως βλέπω και στη σχετική φωτογραφία, όταν έγινε αυτή η υπογραφή για την χρηματοδότηση με τα 190.000 ευρώ για την αποκατάσταση του ναού, είσαστε και εσείς, είναι και η κυρία Σιθιακάκη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, είναι και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, από την περιοχή, και βέβαια είναι και ο πάτερ Νικόλαος. Φροντίστε όλοι μαζί να ξεπεράσετε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά για τη σωτηρία του μνημείου και της Εκκλησίας. Λοιπόν, κυρία Δουλειαράκη, πάτερ Νικόλαο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω από τη συχνότητά σας ότι η Μητρόπολη και ο Σεβασμιότατος προσωπικά έχει ενημερωθεί από μένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιμένει την... τη σύμβαση αυτή από την περιφέρεια να υπογραφεί και να γυρίσει πίσω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Σεβασμιότατος είναι πάρα πολύ θετικός σε αυτό. Εξάλλου το έχει δείξει και με τις πράξεις του, έχει φτιάξει μια Μητρόπολη από το μηδέν και την έχει κάνει ένα στολίδι στην Κρήτη. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα από κανένα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε εσάς, και θα το ευχαριστώ αυτό. Θα το στείλω εγγράφος προσωπικά στον καθένα. Καλημέρα. Να γίνει η εκκλησία και μετά βλέπουμε. Μετά ευχαριστώ. Λοιπόν, πατέρας Νικόλαος, εφημέριος στην Ψαρή Φοράδα, Παύλος Μπαριτάκης, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.